Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την ενέργεια, τη γεωργία, την καινοτομία και την τεχνολογία στην Ελλάδα. Πώς βλέπετε το ρόλο της γεωργίας στην ανάπτυξη των βιοκαυσίμων τα επόμενα χρόνια, τι χρειάζεται να γίνει περαιτέρω στην περίπτωση της Ελλάδας? Τα βιοκαύσιμα είναι μια σημαντική μορφή εναλλακτική πηγή ενέργειας, η οποία λογαριάζεται να υποκαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα. Είναι γνωστό ότι περίπου το 21% από τις συνολικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται στην κίνηση, και επομένως έχουμε προσπάθειες για να βρούμε την κατάλληλη εκείνη βιομάζα η οποία μπορεί να δώσει ενέργεια για την κίνηση, η ενέργεια που μας χρειάζεται. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την έκταση της αρρώσιμης γης και το πόσο από αυτήν χρησιμοποιούμε για να βγάλουμε τροφή και πόσο από αυτήν θα χρησιμοποιείται για ενεργειακούς λόγους. Εντατική είναι η προσπάθεια που γίνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται προς αυτές τις πηγές, και νομίζω ότι για την Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πηγή εισοδήματος για τους αγρότες που θα αποφάσισαν να καλλιεργήσουν τέτοιου είδους καλλιεργίες. Και τώρα μετακινούμαστε λίγο πιο πολύ στον τεχνολογικό τομέα, στην έρευνα. Συγκεκριμένα, ποια είναι η γνώμη σας όσον αφορά το λεγόμενο brain drain, την εξαφάνιση όλων αυτών των μεγάλων μυαλών προς το εξωτερικό, φεύγουν από την Ελλάδα, γιατί δεν μένουν στην Ελλάδα και πώς μπορούμε να τους προσελκύσουμε ώστε να μείνουν? Κοιτάξτε, για να μείνει κανείς στην Ελλάδα και να έχει τις ικανότητες που λέτε, πρέπει να είναι μάλλον ανάπηρος, αλλιώς πρέπει να φύγει. Το εκπαιδευτικό σύστημα και ο τρόπος λειτουργίας της ελληνικής κοινωνίας δεν επιτρέπει τους αρίστους να αποδώσουν κάτι τις ικανότητές τους. Έτσι λοιπόν, στα πανεπιστήμια, ένα ποσοστό που είναι περίπου το 1% είναι παιδιά με τη σφραγίδα της δωρεάς, 3% είναι ταλαντούχοι, ένα 10% είναι αριστοί και ένα άλλο 10% είναι πολύ καλοί. Εξ αυτών των κατηγοριών που αθρίζουν περίπου ένα 25%, περίπου το 90% φεύγει. Από αυτούς που φεύγουν, 9 στους 10 δεν ξαναγυρίζουν. Υπό την έννοια αυτή, η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει κρίσιμη μάζα ερευνητών που μπορούν να βοηθήσουν την παραγωγή νέων υπηρεσιών και νέων προϊόντων. Είναι επίγουσα ανάγκη λοιπόν να διορθώσουμε και να αποκαταστήσουμε και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία πάσχει σοβαρά. Πολύ ωραία. Και τελευταίο ερώτημα. Πώς μπορούν να προσελκυστούν ιδιωτικές επενδύσεις για να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα και την τεχνολογία στην Ελλάδα και να δώσουμε έτσι όθηση στην οικονομική μας ανάπτυξη? Με σταθερό φορολογικό καθεστώς, με στοργή προς την επιχειρηματικότητα η οποία τόσα χρόνια ενοχοποιείται και με ανθρώπους που οι κανονισμοί και η γραφειοκρατία δεν θα ενοχλεί στις παραγωγικές τους προσπάθειες.